Δυστυχώς το 2016 ήταν μια χρονιά που αποτυπώθηκε στους γύρους των αγορών η σκληρή φορολογική πολιτική, ιδιαίτερα μετά τον μεσοπρόθεσμο και την καλοκαιριού και από το Σεπτέμβριο και μετά η σκληρή φορολογική πολιτική, και γενικότερα όλη αυτή η κρίση η οποία έχει επηρεάσει τα νοικοκυριά και την ρευστότητά τους, και αυτό αποτυπώθηκε στις αγορές με τον πιο ανάλογο τρόπο. Δυστυχώς ήταν μια χρονιά που στο κλείσιμό της έδειξε ένα αρνητικό πρόσημο, και αυτό οπωσδήποτε, αν δούμε ότι αν προειδεάσουμε ότι οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμηνο συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, θα έχουμε υπάρχει μια αισιοδοξία που πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Μα αυτή η υπερφορολόγηση από μόνη της, κύριε Κουμαντάκη, δεν είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να κατέβει κάποιος στην αγορά για να ψωνίσει με αυτά τα οποία ακούγονται μέχρι στιγμής? Πώς δεν είναι? Και όλα αυτά που ακούγονται και όλα αυτά τώρα που αρχίζει η εφαρμογή της ασφαλιστικού νόμου να ισχύει για την 1η-1η-2017, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα την συμπιέσουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή η έκθεση, πάντα οι εκθέσεις αυτές έχουν σχέση με την πραγματικότητα και αποτυπώνουν την κατάσταση της αγοράς, δείχνει ένα αισιόδοξο πρόσημο. Φοβάμαι ότι πρέπει να τη λάβουν πολύ σοβαρά οι κυβερνώντες μας και να κοιτάξουν να συνεργαστούν με τους παραγωγικούς φορείς, να ακούσουν τις προτάσεις τους που μιλάμε για ανάπτυξη κλπ. Και να δούμε και άλλες προτάσεις που έχουν σχέση με την βελτίωση της κατάστασης ζωοδηλατίας στην αγορά και στην οικονομία μας, και να δούμε πώς από κοινού θα δημιουργήσουμε συνθήκες που θα αλλάξουν το πράγμα. Στο από κοινού σχεδιάσετε να κάνετε κάποιες κινήσεις, θέλετε να πείτε ενδεχόμενα? Το ζητάμε κυρία Δουγεράκη αυτό το πράγμα. Έχουμε καταθέσει προτάσεις επανειλημμένως, έχουμε εκ του πραγματικού, έχουμε πραγματικά τεκμηριωμένες προτάσεις. Δεν εισακούγεται τίποτα. Το μόνο που εισακούγεται είναι μια θέλετε, πολιτικές αφέμαξης της ρευστότητας και της οικονομικής κατάστασης της κοινωνίας. Δεν έχουμε καμιά άλλη προοπτική. Δηλαδή βλέπετε ότι συνεχώς οι πολιτικές που εφαρμόζονται δεν έχουν καμιά προοπτική για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική αυτή. Διότι με τις πολιτικές αυτές δεν έχουμε καμία πρόοπτικη. Οποιοςδήποτε ξέρει λίγο οικονομία, έτσι, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι με τις πολιτικές αυτές μπορούμε να ξεφύγουμε από κάτι. Δεν ξέρω αν... δεν ξέρω τι να πω. Έχουμε πραγματικά απογοητευτεί πλήρως.